Τατιάνα μου, αν μου επιτρέπεις πολύ γρήγορα να διευκρινίσουμε, όση ώρα έπαιζε το ρεπορτάζ, έβγαινε κόσμος από εδώ, από τη γειτονιά και μου φώναζαν από το μπαλκόνι ότι φορούσε κράνος ο 59χρονος. Πρώτον. Δεύτερον, τα φανάρια αυτά δεν λειτουργούσαν το βράδυ. Κοιτάξτε όμως λίγο πιο πάνω, κάνουμε τώρα μαθήματα κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό το τριγωνάκι εκεί δεν είναι διακοσμητικό, σημαίνει υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας. Δηλαδή, αυτός ο δρόμος, η πιπίνου, όποιος κινείται σε αυτό το δρόμο, δεν έχει προτεραιότητα και πρέπει υποχρεωτικά να παραχωρήσει την προτεραιότητα σε αυτούς που κινούνται στην οδό Αριστοτέλους. Πάμε τώρα να περάσουμε προσεκτικά και εμείς απέναντι, Θανάση. Ελάτε να δείτε τη σήμανση που υπάρχει, πάντα μιλάω στην περίπτωση που δεν λειτουργούν τα φανάρια. Στο συγκεκριμένο σημείο, εδώ που κινείται δηλαδή ο μοτοσυκλετιστής, υπάρχει το συγκεκριμένο σήμα, ο ρόμβος, που σημαίνει ότι βρίσκονται οι οδηγοί σε δρόμο προτεραιότητας. Οπότε τελειώνει το ποιος είχε προτεραιότητα. Τώρα, το τροχαίο έγινε σε αυτό εδώ το σημείο, το αυτοκίνητο κατέβαινε με μεγάλη ταχύτητα, δεν έκοψε καθόλου ταχύτητα και σε αυτό εδώ το σημείο η μηχανή βρήκε το πίσω δεξί φτερό του γιοταχή αυτοκινήτου. Στο βίντεο πάντως, ντοκουμέντο, είναι ξεκάθαρο το αυτοκίνητο, πάει σφαίρα. Δεν πατάει φρένο καθόλου. Δηλαδή, απλώς εγώ σου δείχνω τη σήμανση. Έχεις δίκιο, Ρένα μου, και είναι και τόσο εμπεριστατωμένο το ρεπορτάζ σου. Εντάξει, βέβαια, μετά από τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ και στην έρευνα, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από σένα και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τώρα. Δεν πατάει καθόλου φρένο. Το ρεπορτάζ που μας έδωσε η Ρένα από την πρώτη στιγμή εδώ στις 3 το μεσημέρι που ξεκινήσαμε, επιβεβαιώνεται και από το βίντεο ντοκουμέντο. Φεύγει σφαίρα τα μάξι και παρασένει τον άνθρωπο, ο οποίος βρίσκει δυστυχώς εκεί ακαριά το θάνατο. Ρένα μας, έχεις και ένα κάτι ακόμα... τελευταίο και κάτι ναι. τελευταίο. Μας έχει στείλει ένα βίντεο το αυτό. Το ασθενοφόρο, εκτός από αυτό το βίντεο, σύμφωνα πάντα με τους ανθρώπους που είναι γύρω και αυτή τη στιγμή παρακολουθούν την εκπομπή, το ασθενοφόρο έκανε 20 λεπτά για να έρθει. Αυτά. Ρένα μου, πες μας, έχεις άλλο ένα βίντεο ντοκουμέντο που κάτι επίσης δείχνει. Δείχνει όλη την κινητοποίηση που ακολούθησε. Επίσης θέλω να σας πω στο σημείο αυτό, ακούσαμε προηγουμένως τον πατέρα του μοντέλου να λέει ότι η κόρη του κατέβηκε και βοήθησε. Δεν διακρίνεται πουθενά. Η οδηγός κατέβηκε από το όχημά της όταν έφυγαν όλοι, όταν έφυγε και ο τραυματίας και όταν ήρθε το ανακριτικό. Έμεινε μέσα και αυτό στο φαίνεται και από τα οδηγός, βίντεο. Δηλαδή. Στο αυτοκίνητό της, ακριβώς. Βγήκε μόνο όταν είχαν φύγει όλοι και είχε έρθει, ήταν μόνο το ανακριτικό. Αυτό φαίνεται από το βίντεο, το βίντεο ντοκουμέντο που υπάρχει. Και στα βίντεο, σε κανένα βίντεο δεν διακρίνεται το μοντέλο. Ναι. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες που μίλησα, η οδηγός ήταν στη θέση του οδηγού, δεν έβγαινε. Υπήρχε ένας δικός της άνθρωπος, ένας νεαρός ψηλός, που μιλούσε μάλιστα σπαστά ελληνικά. Μάλιστα. Και ήταν αυτός που στο τέλος την συνόδευσε στο ανακριτικό της τροχέας. Λοιπόν, γιατί αρχικά δεν ήθελε ούτε καν να μπει στο ανακριτικό της τροχέας. Α, μάλιστα. Στο βίντεο λοιπόν που βλέπουμε, εντάξει τώρα κακά τα ψέματα και αυτή η διαδικασία για τον κάθε οδηγό είναι επώδυνη. Επειδή αυτή τη στιγμή βεβαίως και εμείς να μην μας τύχει και να μην κάνουμε ποτέ λάθος στην οδήγηση, να μην κάνουμε ποτέ λάθος, γιατί δυστυχώς λάθη γίνονται στην οδήγηση. Είναι ένα σοκ και για τον οδηγό. Βεβαίως, όσο σοκ και να είναι για τον οδηγό, δεν μπορεί να συγκριθεί με το δράμα αυτής της οικογένειας. Κατέβηκε και βοήθησε. Το δράμα αυτής της οικογένειας, η οποία πραγματικά δεν έχει τέλος το δράμα τους. Χάσαν τον άνθρωπό τους. Ρένα μου, πάμε να δούμε το βίντεο που μας έστειλες εσύ. Είναι λοιπόν το μετά και αυτό το έχουμε πολύ... Όχι, αυτό είναι το βίντεο ντοκουμέντο που δείξαμε αρκετές φορές του τροχή. Αυτό είναι το μετά. Το έχουμε επίσης πολύ επεξεργαστεί. Δεν είναι εμφανές ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά βλέπετε ότι έχει έρθει ήδη το ασθενοφόρο. Εδώ είναι το φορείο, διακρίνεται το φορείο και προσπαθούν τώρα οι άνθρωποι να βάλουν στο φορείο
το θύμα του τροχαίου, τον 60χρονο πατέρα των τριών παιδιών. Είναι οι στιγμές οι οποίες ακολούθησαν. 20 λεπτά μετά ήρθε το ασθενοφόρο, σύμφωνα με τη Ρένα. Λοιπόν, Ρένα μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.